Ενημέρωση για τους νέους υποψήφιους διασώστες πραγματοποίησε χθες το παράρτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Νομού Κοζάνης που ξεκινά και φέτος τη νέα σχολή. Η σχολή έχει γίνει πλέον θεσμός στην εκπαίδευση και αφορά την έρευνα, τη διάσωση και τις πρώτες βοήθειες, αποτελώντας το πρώτο βήμα για την ένταξη ενός εθελοντή στην οργάνωση, ενώ τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Τα μαθήματα της σχολής περιλαμβάνουν πρώτες βοήθειες προς ανατολισμό, βασικές αρχές επιβίωσης, τηλεπικοινωνίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ναυαγοσωστικές διαδικασίες, αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών, οργάνωση και υποστήριξη σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Τα εκπαιδευτικά σχολεία της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης είναι διαμορφωμένα ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης σε οποιασδήποτε συνθήκες. Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και απευθύνονται σε κάθε πολίτη και ιδιαίτερα σε όσους θέλουν να υποστηρίζουν εθελοντικά επιχειρήσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι η καθιερωμένη συνάντηση της ομάδας. Καθιερωμένη συνάντηση της ομάδας για ενημέρωση του κόσμου για το ποια είναι η ελληνική ομάδα διάσωσης και τι κάνει. Σκοπός μας είναι να πούμε στον κόσμο το ποιοι είμαστε και αν θέλουν να έρθουν να εκπαιδευτούν μαζί μας για να γίνουν εθελοντές διασώστες. Η ελληνική ομάδα διάσωσης είναι πανελλήνια ομάδα. Είναι μη κυβερνητική οργάνωση, είναι εθελοντές, από την τσέπη μας τα περισσότερα και από χορηγίες ανθρώπων. Όπου μας χρειάζεται στην Ελλάδα. Πάμε και στο εξωτερικό. Γενικά όπου χρειάζεται ο κόσμος βοήθεια και μπορούμε να πάμε. Στην Κοζάνη είμαστε γύρω στα 60-70 άτομα με φίλους και μέλη της ομάδας. Σε όλη την Ελλάδα είμαστε γύρω στους 3.000 εθελοντές. Εκπαιδεύουμε κόσμο, θα δείξουμε κάποια πράγματα στις επόμενες μέρες και μήνες που ακολουθούν. Κάποιοι θα εκπαιδευτούν πάνω σε δεξιότητες της ομάδας και από εκεί θα συνεχίσουν αν θέλουν ή αν δεν θέλουν μπορούν να πάρουν την εκπαίδευση και να πάνε στο καλό. Και μπορούν να βοηθάνε τον κόσμο ούτως ή άλλως με τις γνώσεις που θα πάρουν.